Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς και ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Βασίλης Παπαγεωργίου μετέβησαν το πρωί της Κυριακής στην Κοζάνη με ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Πολύ περηφανή για κάθε έναν από τους κατοίκους Δαμασκηνιάς της Δραγασιάς. Αποφασίσαμε για μία εβδομάδα ακόμα να παραμείνουν σε καραντίνα. Οι λόγοι που θα παραμείνουν είναι καθαρά προληπτικοί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να μας απασχολεί, αλλά θέλουμε να λάβουμε υπόψη και τα γενικότερα επιδημιολογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής. Η Δυτική Μακεδονία είναι για μας ένα σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία και με τον Δήμαρχο, αλλά και με τον Περιφερειάρχη, έτσι ώστε ό,τι προκύψει να μπορούμε να το παρακολουθούμε και να παίρνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Οριστικοποίησαμε επίσης κάποια ζητήματα επιχειρησιακής και υγειονομικής λογικής και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι για άλλη μια φορά είναι πολύ δυνατό το μήνυμα και ειδικά από αυτές εδώ τις περιοχές που οι άνθρωποι βρέθηκαν 14 μέρες χωρίς να μπορούν καν να βγουν έξω από τα χωριά τους. Και το μήνυμα είναι ότι αναγνωρίζοντας την προσπάθεια όλων αυτών, η ευγνωμοσύνη δική μας και απέναντι και στο υγειονομικό προσωπικό και σε όλους όσους προσπαθούν, είναι να μείνουμε στο σπίτι. Είναι πάνδημο αίτημα, πρέπει να γίνει αντιληπτό, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών το αντιλαμβάνεται, αλλά δεν πρέπει ούτε λεπτό να κάνουμε πίσω από την προσπάθεια αυτή. Είναι εθνική, είναι πατριωτική προσπάθεια. Μένουμε στο σπίτι για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Νομίζω ότι πλέον είναι αντιληπτό σε όλο τον ελληνικό λαό ότι βρισκόμαστε σε έναν Γολγοθά. Το πρωί της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Νεάπολη, όπου εξετάστηκαν όλα τα νέα δεδομένα, μετά τη νέα απόφαση που θα παραταθεί η καραντίνα έως και τις 6 Απριλίου στα χωριά Δαμασκηνιά και Δραγασιά Κοζάνης. Στην μικρή Ελλάδα παλεύουμε από την πρώτη στιγμή με αποφασιστικότητα, με σοβαρότητα. Είμαστε ακόμα στην αρχή και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Έχουμε μπροστά μας ένα βουνό να διαβούμε και έχει. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι πέρα από την ευθύνη του κράτους, το οποίο το κράτος θα έκανε, κάνει και θα κάνει ό,τι πρέπει, πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, αυτή η μάχη θα κριθεί στην ατομική ευθύνη του καθενός μας. Αν όλοι οι Έλληνες κάνουμε την θυσία να μείνουμε στα σπίτια μας, αν δείξουμε επιμονή και υπομονή σε αυτό το βασικό άξονα πολιτικής μας, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καθυστερήσουμε την εξάπλωση του ιού, δίνοντας χρόνο στα νοσοκομεία μας, δίνοντας χρόνο στο Υπουργείο Υγείας να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα περιστατικά, όχι κάτω από την πίεση των εξελίξεων, αλλά προγραμματίζοντας ακόμα καλύτερα όλα τα ζητήματα που άπτονται των υγειονομικών και νοσοκομείων.